Κυρίες και κύριοι, θέλετε τον ελληνικό λαό στον ίδιο έργο θεατή να παρακολουθεί ανήσυχος, μπερδεμένος, τα παιχνίδια που παίζονται την υπεριαλιστική σκακέρα. Ένα έργο που επαναλαμβάνεται με όλες τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς, είτε ονομάζονταν Σιμίτης, είτε Γιώργος Παπανδρέου, είτε Τσίπρας, τώρα Μητσοτάκης. Δεν τους αναφέρω όλους και τους υπόλοιπους, απλώς ήθελα να επικεντρωθώ στους πλέον βασιλικότερους του βασιλέως, όπου ένας μετά τον άλλον έκαναν τα πιο μεγάλα βήματα προς τον γκρεμό που είχαν φροντίσει να ανοίξουν οι μεγάλοι μας σύμμαχοι. Έτσι, και οι σημερινές συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, τις οποίες κυρώνει η κυβέρνησή σας, ανοίγουν τους δρόμους της Αβύσσου, όντως ενταγμένες στις επικίνδυνες επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρη την περιοχή. Μέρος αυτών των επιδιώξεων είναι και η συνεκμετάλλευση των θανάσιων ζωνών της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και η επιβολή διχοτομικής λύσης στο Κυπριακό. Ο κύριος Μάας χτες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ήταν απλά ο αγγελιαφόρος κακών μαντάτων, αφού δεν κόμισε τίποτα άλλο παρά προτάσεις οδυνηρού συμβιβασμού για συνεκμετάλλευση, και αυτό αποδεικνύεται εκτός των άλλων ότι μετά από εδώ πέταξε για την Τουρκία, την οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, η γερμανική αστική τάξη, η κυρία Μέρκελ και Σία, την έχουν στα όπα-όπα, καθότι είναι μεγάλη αγορά, πουλάει εκεί εμπορεύματα, την εξοπλίζει στρατιωτικά και τόσα άλλα. Γι' αυτό και ο Ερντογάν με περισσό θράσος δήλωνε προχτές ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να κηρύξει ναύτεξη στην περιοχή. Η Ελλάδα με τη στάση της, είπε, έριξε τον εαυτό της σε ένα χάος από το οποίο δεν μπορεί να βγει μόνη της. Από εδώ και πέρα θα είναι υπεύθυνη, είπε, για οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός και θα είναι η μόνη χώρα που θα ζημιωθεί. Όπως ξέρουμε εμείς, είπε, πρέπει να ξέρουν και οι Έλληνες γείτονες πως όσοι ρίχνουν την Ελλάδα μπροστά στον τουρκικό στόλο θα την αφήσουν μόνη σε ενδεχόμενο δυσκολίας. Αν αυτό δεν είναι ευθέως απειλή για κλιμάκωση, για ένα πολεμικό επιθετικό επεισόδιο εκ μέρους τους, τι είναι? Την ίδια ώρα, οι τουρκικές εφημερίδες αναφέρουν ότι η Τουρκία μελετά δύο εκδοχές για εγκαθίδρυση τουρκικής στρατιωτικής ναυτικής βάσης στην Κύπρο, είτε στην Αμόχωστο, είτε στο Τρίκομο. Αν αυτό επίσης δεν είναι προκλητική κλιμάκωση ενταγμένη στα σχέδια για διχοτόμηση της Κύπρου, τι είναι? Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για συνεκμετάλλευση και συμβιβασμό, μιλάμε για συνεκμετάλλευση ανάμεσα σε ενεργειακούς κολοσσούς που δρούν την ίδια ώρα και ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Πράγμα που καμιά σχέση βέβαια έχει με πραγματικά συμφέροντα γειτονικών λαών. Δυστυχώς, αυτή την υπόθεση ακριβώς προετοιμάζουν οι επιμέρους συμφωνίες και με την Ιταλία και την Αίγυπτο, με απαράδεκτους συμβιβασμούς. Προετοιμάζουν τον μεγαλύτερο και πιο επώδυνο συμβιβασμό, αυτόν της συνεκμετάλλευσης των θαλασσίων ζωνών, με τις ευλογίες φυσικά και τα σχέδια των συμμάχων σας. Και αυτά τα σχέδια δεν έχουν καν έστω μια δίκαιη, όπως τα λέγατε κι εσείς, μοιρασιά σε αυτό το αλυσβερίσι. Τα σχέδια αυτά των ισχυρών συμμάχων έχουν μόνο αναβάθμιση της Τουρκίας στη μοιρασιά. Και αυτό σας το υπογράφουμε. Τα όσα βέβαια λέτε περί ιστορικών συμφωνιών, για εθνική επιτυχία μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, στόχο έχουν να κρύψουν πως αυτές οι συμφωνίες δεν υπηρετούν λαϊκά συμφέροντα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τα ίδια ακούγαμε και για τη Συμφωνία των Πρεσπών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια ακούγαμε και από τους δυο σας για τις επικίνδυνες στρατιωτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Ποτέ και πουθενά στον σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο συμφωνίες ανάμεσα σε κυβερνήσεις, δηλαδή ανάμεσα σε αστικές τάξεις των χωρών, δεν υπηρετούν λαϊκά συμφέροντα.
γιατί πουθενά στον κόσμο δεν ταυτίζονται τα συμφέροντα των λαών με τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών τους. Και οπωσδήποτε ο στόχος για γεωστρατηγική αναβάθμιση της ελληνικής άρχουσας τάξης, δηλαδή ουσιαστικά της αναβάθμισης των δικών της και μόνο συμφερόντων, σε μια περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο παζάρι ιμπεριαλιστικό που σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζεται με την αναβάθμιση πραγματικά της ζωής, της ειρήνης, της φιλίας των λαών. Το αντίθετο. Σήμερα η θέση που μπορεί να εκφράσει τα λαϊκά συμφέροντα είναι η θέση για καμιά αλλαγή συνόρων, καμιά αλλαγή διεθνών συνθήκων, καμιά συμμετοχή σε παζάρια για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί τα σύνορα αλλάζουν μόνο με πολέμους, με επεμβάσεις που πληρώνουν τελικά με τη ζωή τους οι εργαζόμενοι, οι λαοί, οι νέοι. Οι διεθνείς συνθήκες αλλάζουν όταν οι νέες υπογράφονται για να καταργήσουν τις παλιές, τις προηγούμενες και να ολοκληρώσουν τελικά το έγκλημα σε βάρος των λαών. Και ο λαός μας δεν χρειάζεται να κοιτάξει μακριά. Μια ματιά να ρίξει στη γειτονιά μας στα Βαλκάνια θα δει πως τα σύνορα έχουν αλλάξει 2 και 3 φορές με το αίμα των λαών της περιοχής. Και η αλλαγή αυτή έχει τη σφραγίδα των συμμάχων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε μάλιστα το θράσος να προπαγανδίζετε στη νέα γενιά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προπομπός της, η τότε ΕΟΚ, δήθεν εξασφάλισε για 70 και πλέον χρόνια από την εμφάνισή της την ειρήνη στο έδαφος της. Όταν ξέρουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δυνάμεις της, οργάνωσαν με τους νατοϊκούς τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία πριν 20 χρόνια. Θυμίζουμε τις 78 μέρες ανελαίητων βομβαρδισμών, 2.300 αεροπορικές επιδρομές μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Εκτόξευσαν συνολικά 420.000 βλήματα, πυράβλους, βόμβες, ενώ χρησιμοποίησαν 37.000 βόμβες διασποράς που προκάλεσαν τις περισσότερες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Με το αίμα αυτών των αμάχων χαράχτηκαν τα νέα σύνορα, υπογράφτηκαν οι νέες συνθήκες. Ποιος μπορεί λοιπόν να εγγυηθεί τα σύνορα της χώρας μας, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, την εδαφική της ακαιρεότητα, αυτοί που έχουν εφαρμόσει και συνεχίζουν στη λογική του διέρη και βασίλευε σε όλο τον κόσμο, αυτοί που δεν αναγνωρίζουν σύνορα ανάμεσα στα κράτη-μέλη τους όπως το ΝΑΤΟ, που θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο και όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δηλώνει ότι οι διαφορές με την Τουρκία πρέπει να λυθούν in a spirit of allied solidarity. Ο ελληνικός λαός το έχει γνωρίσει οδυνηρά αυτό το πνεύμα της συμμαχικής αλληλεγγύης που μας πρότεινε ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Ποιος μπορεί αλήθεια να προστατέψει την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που με δηλώσεις του State Department μιλούν για αμφισβητούμενα ύδατα, νομιμοποιούν δηλαδή τις διεκδικήσεις της Τουρκίας? Είναι οι ίδιες οι ΗΠΑ βέβαια που έδωσαν στην Τουρκία κάλυψη για τις επεμβάσεις στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ και τις δίνουν κάλυψη και για την κατοχή της Κύπρου εδώ και 46 χρόνια. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, σε αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις έρχονται να κουμπώσουν και διάφορες απόψεις που αποσπούν το δικαίωμα της ΑΟΣ από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Όμως, η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της εδαφικής ακαιρεότητας των συνόρων δεν είναι γενικές θεωρίες, σκούφια λόγια. Αποκτούν πραγματικό νόημα μόνο όταν συμβαδίζουν με την πάλη για την απεμπλοκή της χώρας από τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το διώξιμο των στρατιωτικών βάσεων, με το λαό να κάνει κουμάντο στον τόπο του. Για τα επικίνδυνα σχέδια όλων αυτών, ο λαός μας πληρώνει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο πάνω από το 2% του ΑΕΠ. Όχι φυσικά για να προστατέψει σύνορα την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας, γιατί τα κριτήρια αυτών των συγκεκριμένων εξοπλισμών δεν είναι η ενίσχυση της άμυνας της χώρας, αλλά η απόκτηση
περισσότερων μέσων συμμετοχής σε σχέδια που επιβάλλει ο στόχος της δίθεν γεωστρατηγικής αναβάθμισης ή συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές αποστολές κόντρα στα πραγματικά συμφέροντα του ελληνικού λαού και των δικαιωμάτων του. Το ομολογούν οι συμμαχοί σας, οι Αμερικάνοι, όταν για παράδειγμα έλεγαν χωρίς μισόλογα ότι η αναβάθμιση των ελληνικών F-16 θα ενισχύσει την προβολή ισχύως του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, όπως και η αναβάθμιση των στρατιωτικών υποδομών της χώρας, των στρατιωτικών δηλαδή βασεών τους. Άρα η κούρσα των στρατιωτικών εξοπλισμών, στην οποία οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, χωρίς βέβαια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να αποτελεί εξαίρεση, δεν υπηρετεί υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, για τις συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο για τη ΣΑΟΣ που σήμερα συζητάμε. Όταν αναφερόμαστε στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, αναφερόμαστε σε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Τα νησιά, με βάση το δίκαιο της θάλασσας, έχουν το ίδιο δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, όπως και η υπηρετική χώρα. Όποιος καλοθελητής αμφισβητεί αυτή τη βασική θέση, ρίχνει νερό στο μήλο της επιθετικότητας της αστικής τάξης της Τουρκίας, της αμφισβήτησης των συνόρων, με ό,τι βέβαια συνεπάγεται αυτό. Γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό των ελληνικών νησιών. Τι κάνει, εστιάζει ιδιαίτερα στο Καστελόριζο, που μαζί με τη Στρογγύλη και το σύμπλεγμα νησίδων και βραχονησίδων στην περιοχή αυτή είναι το κλειδί για την οριοθέτηση ΑΟΣ ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Πολύ περισσότερο που η λεκάνη αυτή φαίνεται ότι έχει σημαντικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Η αμφισβήτηση βέβαια από την Τουρκία του δικαιώματος για το Καστελόριζο συνδυάζεται με την αμφισβήτηση για τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά στην περιοχή. Πού ακριβώς όμως είναι η υποχώρηση στις συμφωνίες που υπογράψατε με την Ιταλία, πολύ περισσότερο με την Αίγυπτο? Καταρχάς, η επέκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης σε ένα τμήμα της επικράτειας και όχι στο σύνολό της μπορεί να ερμηνευτεί κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας ως αποδοχή από την ελληνική πλευρά της ύπαρξης γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Μάλιστα, η συμφωνία που υπογράψατε με την Ιταλία, εκτός των άλλων, έχει δημιουργήσει το εξής δεδομένο. Η ελληνική πλευρά έχει συμφωνήσει στη διατήρηση των δικαιωμάτων του Ιταλικού αλλιευτικού στόλου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των 6 και των 12 ναυτικών μιλίων, όπως αυτά ίσχυαν όταν η συγκεκριμένη περιοχή τελούσε υπό το καθεστώς της ανοιχτής θάλασσας πριν τη συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ελληνική πλευρά έχει αποδεχτεί την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, σίγουρα ως προς το δικαίωμα στην Αλία, για το τμήμα που προστέθηκε στην ελληνική Αιγαλίτιδα ζώνη. Ακούμε βέβαια όλα τα επιχειρήματα που έχουν επιστρατευθεί για να πείσουν ότι η συμφωνία είναι προς όφελος της χώρας. Δίκαιη για όλους, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Από πού και ως πού είναι δίκαιη μια μερική οριοθέτηση? Να αφήνεις έξω το Καστελόριζο και τη Μισή Ρόδο, μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας που είναι στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων της τουρκικής αστικής τάξης, όπως φαίνεται άλλωστε και από τις απανωτές ναύτεξ, τις στρατιωτικές ασκήσεις, αλλά και τις κινήσεις των ερευνητικών πλοίων. Η ελληνική επικράτεια είναι ενιαία και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Και ας αφήσουν αυτά που ξέρουν όσοι τώρα ανακάλυψαν πως το Καστελόριζο είναι κοντά στην Τουρκία, δηλαδή μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα. Έχουν πάρει μάλιστα και τη μεζούρα για να μετρήσουν πόσο απέχει από την Αττική ή την Πελοπόννησο. Το Καστελόριζο είναι μέρος του συμπλέγματος της Δωδεκανήσου, τμήμα της ελληνικής επικράτειας και δικαιούται, όπως όλα τα νησιά με οικονομική ζωή, θαλάσσιες ζώνες, δικαιούται πλήρη επίρρεια, όπως οι ηπειρωτικές ακτές,
σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ας αφήσουν λοιπόν κατά μέρος τις μεζούρες ορισμένοι που φτάνουν μέχρι και σε εξυπνακισμούς, γιατί το μόνο που κάνουν είναι να αμφισβητούν τις διεθνείς συνθήκες που καθόρισαν τα σύνορα. Και ας μη σφυρίζουν αδιάφορα δήθεν όταν τους υπενθυμίζουμε πως πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές βρίσκονται και άλλα νησιά. Η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και άλλα. Γιατί το μόνο που κάνουν είναι να παίζουν το παιχνίδι και να ανοίγουν την όρεξη των πιο επιθετικών κύκλων. Λέτε βέβαια ότι οι διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο συνεχίζονται και ότι αν τώρα εξαιρέθηκαν το Καστελόριζο ή μισή Ρόδος, αυτό θα διορθωθεί σε μια νέα συμφωνία όταν θα οριμάσουν οι συνθήκες. Πότε ακριβώς βλέπετε να οριμάζουν αυτές οι συνθήκες, αλήθεια? Όπως οριμάζουν δεκαετίες τώρα για το άλυτο ακόμα κυπριακό πρόβλημα, όπως οριμάζουν τα γκριζαρίσματα των γαλάζιων πατρίδων του Ερντογάν. Ξέρετε επίσης πολύ καλά πως η γραμμή που χωρίζει την ελληνική και την αιγυπτιακή γραμμή οριοθέτησης δεν καθορίστηκε με βάση τη μέση απόσταση 50 συν 50. Πρόκειται για γραμμή με ξεκάθαρη σκοπιμότητα, μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν οι θέσεις της Αιγύπτου και να υπογράψει οπωσδήποτε τη συμφωνία. Δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η λογική επικράτησε και στη μία απόδοση πλήρους επίρρεια στην Κρήτη και στα άλλα νησιά, στη διαγραφή από το χάρτη των νησιών νότια της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα, όπως και τα άλλα κράτη, έχει δικαίωμα σε αιγυαλίτιδα ζώνη έως τα 12 ναυτικά μίλια και στον καθορισμό της στη βάση της μέσης απόστασης, της μέσης γραμμής, όπου αυτό χρειάζεται. Και αυτό ανεξάρτητα από το χρόνο άσκησης του δικαιώματος. Όμως, ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι η επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, που με στόχο ανακοινώθηκε σήμερα για το Ιόνιο, δεν μπορεί από μόνη της να λειτουργήσει υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Γιατί ενδεχομένως μπορεί και να αποτελέσει λόγο παραπέρα όξυνσης αντιθέσεων, ανταγωνισμών, αστικών τάξεων, κρατών, κυβερνήσεων. Είναι μέρος των ενδιαφερόντων και σχεδιασμών των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών σας. Μπορεί να πυροδοτήσει δηλαδή και νέες εντάσεις και απειλές ιμπεριαλιστικού πολέμου. Ο λαός μας δεν μπορεί να σας έχει εμπιστοσύνη. Αφού και με και χωρίς επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια θα συνεχίζετε να υπηρετείτε συμφέροντα των μονοπωλίων, να υπηρετείτε παζάρια αστικών τάξεων, την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και τους διάφορους ανταγωνισμούς τους που βάζουν το λαό μας μπροστά σε κινδύνους. Η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την αιγυαλίτιδα ζώνη, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, συνδέεται με την οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου ωφέλους μεταξύ των γειτονικών κρατών και λαών, την εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου με κριτήριο τις εργατικές λαϊκές ανάγκες, την λύτρωση της χώρας από ιμπεριαλιστικές συμμαχίες. Και αυτά και εσείς της κυβέρνησης και εσείς της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων αστικών κομμάτων δεν μπορείτε να τα εγγυηθείτε. Είστε φανατικοί πολέμοι όλων αυτών των αναγκαίων βημάτων που ανοίγουν πραγματικά ελπιδοφόρους δρόμους για το καλό του ελληνικού λαού, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, της ειρήνης, της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Σας παρακολουθούμε να κομπάζετε για τη συμμαχία σας με την Αιγυπτιακή αστική τάξη. Ξέρετε όμως πως είναι αυτά και κυρίως ξέρετε και πως αυτά αλλάζουν όταν αλλάζουν και τα συμφέροντα. Και η κυβέρνηση της Αιγύπτου, παρά τις όποιες αντιπαραθέσεις της με την Τουρκία σήμερα, κρατάει ανοιχτό το θέμα των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση τουρκο-αιγυπτιακής ΑΟΣ. Από την πρώτη στιγμή της συμφωνίας, σας θέσαμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά καθαρές απαντήσεις δεν πήραμε, γιατί
απλά θα αποκάλυπταν τις απαράδεκτες υποχωρήσεις και τους πραγματικούς τελικά σχεδιασμούς. Ότι δηλαδή δεν δικαιολογείται από το γεωγραφικό ανάγλυφο η μειωμένη έκταση της ελληνικής ΑΟΣ που υπογράψατε. Το γεγονός που ανέφερα πριν δηλαδή, ότι δηλαδή η μοιρασιά έγινε με το 44% η Ελλάδα και το 56% η Αίγυπτος, με βάση τα δημοσιοποιημένα βέβαια στοιχεία, τα οποία πιθανώς να είναι ακόμα πιο ανισότιμα. Επίσης, η εκτίμηση ότι μια θαλάσσια ζώνη νότια και κοντά στην οριοθετική γραμμή, που ενδιέφερε ιδιαίτερα την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, αποτελεί πηγή υδρογων ανθράκων. Έχει έρθει αυτό από καιρό στη δημοσιότητα. Το ξέρατε. Μάλιστα, σε μια μελέτη που φιλοξενήθηκε σε ιστοσελίδα πριν λίγες μέρες, αναφέρεται ότι η οριοθετημένη θαλάσσια περιοχή έχει εμβαδόν 73.910 τετραγωνικά χιλιόμετρα και με βάση τις συντεταγμένες της οριοθετικής γραμμής του σχετικού χάρτη, η συμφωνία δίνει εμβαδόν 32.525 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ελλάδα και 41.385 στην Αίγυπτο. Αλήθεια, γιατί αυτό δεν το ανέφερε το αρμόδιο Υπουργείο? Οι ισχυρισμοί σας ότι η συμφωνία με την Αίγυπτο ακυρώνει το απαράδεκτο τουρκολιβικό σύμφωνο επίσης δεν ευσταθούν. Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας αφορούν μια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, συμπεριλαμβανόμενες εδώ και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, στην οποία έχουν χαραχτεί οικόπεδα, στα οποία ετοιμάζεται για έρευνες και εκμετάλλευση η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου. Μπορείτε να ρωτήσετε και τους συμμάχους σας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ, τι ακριβώς ισχύει με το σύμφωνο που υπέγραψε ο Ερντογάν με το Σάραντζ. Ή μήπως ξεχάσατε κιόλας ότι η κυβέρνηση Σάραντζ στη Λιβύη προέκυψε από την επέμβαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αλήθεια, η Γαλλία, για παράδειγμα, τι ρόλο έπαιξε για να υπερασπίσει τα συμφέροντα της Total στη Λιβύη? Τα ξεχάσατε? Ξεχάσατε πως έχει αναγνωριστεί αυτή η κυβέρνηση από τον ΟΗΕ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε πως το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να στηρίξει την κυβέρνηση Σάραντζ, προφανώς και να αναγνωρίσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει, συμφωνία βέβαια που θα χρησιμοποιηθεί στο σχέδιο γενικότερης διευθέτησης των προβλημάτων στην περιοχή με κριτήριο τα ευρωατλαντικά συμφέροντα. Οι συμφωνίες σας με την Ιταλία και την Αίγυπτο στην πραγματικότητα είναι μελετημένη αλλά επικίνδυνη συμβιβασμή σκοπιμότητας που εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό για τον μεγαλύτερο ακόμη συμβιβασμό που θα ακολουθήσει με την Τουρκία. Την ώρα που η Τουρκία μιλά για μηδενική επίρρεια, εσείς προωθείτε στην πράξη με αυτές τις συμφωνίες τη μειωμένη, ακόμα και τη μηδενική επίρρεια σε ορισμένα νησιά. Το επιχείρημα που επιστρατεύεται, ότι δήθεν θα αποφύγουμε τον πόλεμο εάν προχωρήσουμε σε ένα επώδυνο συμβιβασμό με την Τουρκία, δηλαδή τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και των οικοπαίδων της Κύπρου, είναι και ψεύτικο και επικίνδυνο. Είναι και για το παρόν ψεύτικο και επικίνδυνο, όσο και για το μέλλον, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, για την ειρήνη συνολικά στην περιοχή. Γιατί εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου, μια περιοχή πλούσια σε κοιτάσματα υδρογων ανθράκων, κυρίως φυσικού αερίου, ανταγωνίζονται πολύ ισχυρά κράτη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γαλλία, η Ρωσία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Κίνα, για το ποιος θα βάλει στο χέρι τον πλούτο αυτής της περιοχής. Σε αυτό το έδαφος εκδηλώνονται όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί. Και αυτοί οι ανταγωνισμοί οδηγούν σε πολεμικές συγκρούσεις, όπως με τραγικό τρόπο έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν, με διάφορες επεμβάσεις και στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, για να πιάσω εδώ τη γειτονιά μας και αλλού φυσικά σε όλο τον κόσμο. Ο λαός μας πρέπει να απορρίψει όλα τα εκβιαστικά διλήμματα, να μην δεχτεί καμιά υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα και να σκεφτεί πως και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όπως και σε άλλες χώρες,
πρέπει οι λαοί να βαδίσουμε ένα δρόμο στον οποίο θα κάνουμε κουμάντο εμείς οι ίδιοι. Πως και στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική και σε όλη την Ευρώπη πρέπει να βαδίσουμε το δρόμο εκείνο που θα μας οδηγήσει στο να πάρουν πραγματικά την εξουσία οι ίδιοι οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, ο λαός της χώρας. Μόνο σε αυτό το δρόμο οι λαοί θα έβρισκαν τον τρόπο να λύσουν και τις όποιες διαφορές παρουσιάζονται. Προς τα εκεί λοιπόν πρέπει να πάμε σαν λαός, συνολικά σαν χώρα. Εκεί πρέπει να κατευθύνεται και η πάλη μας και μέσα στην Ελλάδα και σε κάθε άλλη χώρα από τους δικούς της λαούς σε άλλες περιοχές. Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν θα υπογράφονται συμφωνίες, ότι δεν θα γίνεται κανένας διάλογος, ότι δεν θα υπάρχουν και κάποιοι συμβιβασμοί σε αυτή την πορεία. Δηλώνουμε όμως ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με τις συμφωνίες σκοπιμότητας, τις συμφωνίες που εκφράζουν συμφέροντα των αστικών τάξεων και όχι των λαών. Σήμερα τέτοιες συμφωνίες, σαν αυτές που φέρνετε, εν μέσω μάλιστα σφοδρών ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, είναι μόνο επικίνδυνες. Αυτό ισχύει και για τα κοιτάσματα και την εκμετάλλευσή τους από τους διάφορους μονοπωλιακούς ομίλους, είτε γαλλικούς, είτε γερμανικούς, είτε ιταλικούς, είτε αμερικάνικους, είτε ρώσικους, είτε κινέζικους. Γιατί πάνω απ' όλα, όλοι μας πρέπει να βάζουμε την Ελλάδα των εργατών, των αγροτών, των βιοπαλλεστών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, επιστημόνων, ανδρών και γυναικών, των νέων και των συνταξιούχων. Και όχι μια Ελλάδα των μονοπωλίων, του κοσμοπολιτισμού του μεγάλου κεφαλαίου και των κάθε είδους πολιτικών διαχειριστών τους. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ με αίσθημα ευθύνης θα ψηφίσει όχι και στις δύο συμφωνίες.